Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την κυρία Έλενα Ράπτη από τη Θεσσαλονίκη και να μας μιλήσει για το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τώρα και που αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τις αλλαγές που έρχονται και στα ηλικιακά κοινά. Ωραία. Μία από τις πρώτες αλλαγές που θα μας μιλήσει φυσικά και η κυρία Ράπτη, η οποία είναι εισηγήτρια για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ότι αυξάνεται το ηλικιακό όριο της γυναίκας που μέχρι πρότινος ήταν στα 50 χρόνια και τώρα πάει στα 54. Βέβαια, και αυτή είναι μια πολύ πολύ σημαντική φυσικά πρωτοβουλία για τις γυναίκες. Καλησπέρα, κυρία Ράπτη. Καλησπέρα. Ακριβώς όπως το λέτε, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τις γυναίκες, διότι εξυγχρονίζεται το πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και πλέον διασφαλίζονται τα δικαιώματα της γυναίκας. Γιατί υπάρχουν διατάξεις οι οποίες είναι ευεργετικές για γυναίκες όλων των ηλικιών που θέλουν να γίνουν μανούλες. Πάμε λοιπόν στην πρώτη διάταξη που αναφέρατε και αφορά στην επέκταση, στην αύξηση των ορίων ηλικίας. Μέχρι σήμερα μια γυναίκα μέχρι την ηλικία των 50 ετών μπορούσε να προβεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Πλέον, με τον νέο νόμο, αυτό επεκτείνεται μέχρι και την ηλικία των 54 ετών. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί η μέση ηλικία υμνόπαυσης ανέρχεται στα 51 έτη. Το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί και εν τέλει υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα, αλλά και στις τάσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, που επιτρέπουν τις εξωσωματικές μέχρι την ηλικία των 55 ετών. Έτσι, τι λέμε εμείς? Παραμένει η ηλικία των 50 ετών χωρίς την έγκριση της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά μπορεί να επεκταθεί μέχρι την ηλικία των 54. Απλά θα πρέπει να υπάρχει η έγκριση της Εθνικής Αρχής ότι η συγκεκριμένη γυναίκα πληρεί όλες τις προδιαγραφές και βεβαίως διασφαλίζεται η δική της ασφάλεια υγείας πρωτίστως. Είναι ένα μεγάλο βήμα, κυρία Ράπτη, αυτό, έτσι. Ήταν κάτι που πολλές γυναίκες το ήθελαν και που δεν μπορούσαν. Και μάλιστα πολλές ταξίδευαν και σε άλλες χώρες προκειμένου να καταφέρουν να γίνουν μανούλες σε μεγαλύτερη ηλικία. Έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά, οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η διεύρυνση ηλικιακή. Εκτός όμως από τη διεύρυνση ηλικιακή, διαβάζω εδώ κάτι πολύ σημαντικό, ότι καταργούμε την απαιτούμενη συνένεση του συζύγου για την κρυοσυντήρηση οάριων από τη γυναίκα που το επιθυμεί. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Είναι γεγονός και αυτό το έχει συμπεριλάβει ο κύριος Πλεύρης στο νομοσχέδιο που φέρνει ο Υπουργός Υγείας, τον οποίο εμείς οι γυναίκες τον ευγνωμονούμε στη Βουλή για αυτές τις ευεργετικές αλλαγές, διότι όταν κάποιος επιλέγει να κρυοσυντηρήσει το δικό του γενετικό υλικό, αντιλαμβάνεστε ότι θα θέλει να μπορεί να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά ανεξάρτητα από τη συνένεση ή όχι του συζύγου συντρόφου. Σήμερα, ακόμα και για τη συλλογή χρειάζεται αυτή η συνένεση, αυτή η έγκριση από τον σύντροφο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Αυτό σταματά. Ούτε στο κομμάτι της συλλογής, ούτε στο κομμάτι στη συνέχεια της αξιοποίησης του γενετικού υλικού χρειάζεται η έγκριση ή η συνένεση και πολύ περισσότερο σε ζευγάρια που ενδεχομένως να έχουν χωρίσει ή να έχουν επιλέξει να πάρουν διαζύγιο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και η νομική φύση του γενετικού υλικού το καθιστά και πράγμα είναι αυτή οργανισμού, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτός από τον οποίο προέρχεται μπορεί να το προσδιορίσει ποια θα είναι η χρήση του, μόνο εκείνος μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα στοιχείο της προσωπικότητας. Έτσι λοιπόν πλέον όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το δικό τους γενετικό υλικό χωρίς τη συνένεση και για όσο διάστημα το επιθυμούν, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πλέον η επιστήμη εξελίσσεται και δίνεται η δυνατότητα στην κατάψυξη κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού SI. Έτσι, ανά 5 χρόνια, όποιος έχει επιλέξει να κρατήσει το δικό του υλικό μπορεί να ανανεώνει εγγράφως τη διατήρησή του. Τέτοιες αλλαγές θέλουμε να βλέπουμε προς το καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρωτοβουλία γιατί σας μπήκατε μπροστά και τα κυνηγήσατε αυτά τα θέματα πολύ δυναμικά. Περιμένουμε τη ψήφιση του νομοσχεδίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας.